Το ρεπορτάζ για τη συνάντησή του με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών και τον Κύπριο ομόλογό του στις Βρυξέλλες. Χρήστο, καλησπέρα. Τι βγαίνει από το ρεπορτάζ? Καλησπέρα. Καταρχάς, επιτρέψτε μου, επειδή μόλις παρακολουθήσαμε το ρεπορτάζ της συνέντευξης του Προέδρου της Δημοκρατίας και υπήρξε απάντηση μέσω κοινωνικής δικτύωσης του Άνδρου Κυπριανού Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ. Δύο tweets ουσιαστικά. Στο ένα λέει ότι υπάρχει παραποίηση και διαστρέβλωση γεγονότων για να δικαιολογηθεί η τακτική που ακολουθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Κυπριακό. Ενώ σε ένα δεύτερο, πολύ πιο αιχμηρό, αναφέρει, προφανώς απαντώντας στα όσα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διερωτάται για τη θέση του ΑΚΕΛ περί εγγυήσεων, αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ λοιπόν ότι ο μόνος που δέχθηκε λύση του Κυπριακού με εγγυήσεις είναι ο ίδιος ο Νίκος Αναστασιάδης το 2004. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ για τη συνάντηση Νίκου Χριστοδουλίδη με Νίκου Κοτσιά στις Βρυξέλλες. Ουσιαστική και άκρως επικοδομητική ήταν, όπως πληροφορείται το ΣΥΓΜΑ, η κατηδίαν συνάντηση των δύο στις Βρυξέλλες, με στόχο βεβαίως την ενημέρωση της Λευκοσίας για τις επαφές του αξιωματικού της Αθηναϊκής Κυβέρνησης τόσο με την Αμερικανική ηγεσία στην Ουάσιγκτον, όσο κυρίως και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Και ενημέρωση χωρίστηκε διαδικαστικά και ουσιαστικά σε δύο μέρη, σε διάφορα τις επαφές Κοτσιά με Αμερικανούς αξιωματούχους και κυρίως με τον ομολογό του Μάικ Πομπέο. Ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών άκουσε, όπως αρμοδίες πληροφορίες του ΣΥΓΜΑ, πολύ καλά νέα. Και αυτά αφορούν στον τρόπο που η νέα Αμερικανική διοίκηση, υπό το βάρος και των κακών σχέσεων της με την Τουρκία, αντιμετωπίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, κυρίως ό,τι αφορά τον σταθεροποιητικό γεωπολιτικό της ρόλο στην ενταλλαγμένη περιοχή της Μεσογείου, που επιβεβαιώνει και τα περιστρατηγική σχέσεις που πρώτος είχε αναδείξει, θυμόμαστε όλοι, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ερχόμενος τότε στην Κύπρο, πρώην Αμερικανός Αντιπρόεδρος. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τώρα στη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα, φαίνεται ότι ο Κυπριακό παραμένει στον πάγο και ότι ο Αντώνιο Κουτέρες δεν παρουσιάζεται ζεστός για οποιαδήποτε πρωτοβουλία πριν διαπιστωθεί ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος. Και παραπέμπει ο κ. Κουτέρες, μαθαίνουμε, στην αποστολή της Τζέιν Κολούτ μετά τις τουρκικές εκλογές. Κλείνω λέγοντας σας, Νικόλα, πως για τα όσα άκουσε ο κ. Χριστοδουλίδης θα ενημερώσει αύριο με την επιστροφή του τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε ευχαριστώ.